τη δική του απάντηση στην καταγγελία του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔΗ Ιωαννίνων, την οποία υιοθετεί σήμερα με ανακοίνωσή της και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ για αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις σχετικά με τον υποβιβασμό και μετακίνηση ανετιολόγητα στελεχών της νοσηλευτικής υπηρεσίας, έδωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Χατζικώστα, Σπύρος Δερδεμέζης. Σύμφωνα με τον κύριο Δερδεμέζη, ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται και μάλιστα η απόφασή του είχε ως στόχο την αποκατάσταση της νομιμότητας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Κοιτάξτε, απεκαταστάθη η νομιμότητα σε ό,τι αφορούσε τη λειτουργία του νοσοκομείου Χατζικώστα. Υπήρχαν συνάδελφοι που για πολλά χρόνια κατήχαν πλέον τις μίας θέσεις και σε επίπεδο προϊσταμένων τμήματων και σε επίπεδο υποδιευθυντών και διευθυντών. Αυτά τα θέματα έχουν λυθεί από την ομολογία και με δικαστικές αποφάσεις. Εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχουν άλλα νοσοκομεία στη χώρα όπου συνάδελφοι να έχουν πέραν της μίας θέσης. Και για να το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκά, για να μας καταλάβει και ο κόσμος, ότι δεν είναι δυνατόν να μπορείς να δώσεις το 100% των δυνατοτήτων σου και των δυνάμεών σου όταν προείστεσαι σε περισσότερο ενός τμήματων. Όλες οι αποφάσεις είναι σύμφωνα με την ομοθεσία, είναι σύμφωνα με την ομολογία. Εγώ προσωπικά έχω καθαρή τη συνείδησή μου σε ό,τι έκανα. Ό,τι έχει γίνει για να μπορέσει το νοσοκομείο Χατζικώστα να ανταποκριθεί καλύτερα στο ρόλο του, να δουλέψουμε όλοι μαζί ως μία ομάδα, ως μία γροθιά, για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς μας. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ δεν γνωρίζει που εγώ απευθύνθηκα ή αν μίλησα ή δεν μίλησα και με την νομική σύμβουλο του νοσοκομείου. Σε κάθε περίπτωση, επειδή το θέμα ήταν αρκετά πολύπλοκο και περίπλοκο, ζήτησα μία εξειδικευμένη γνωμοδότηση από δικηγόρο, η οποία είναι εξειδικευμένη στο δημόσιο δίκαιο. Σας λέω, με ξέρετε και ως διοικητή από προηγούμενα νοσοκομεία, με όλους είχα και έχω συνεργαστεί άψογα, τόσο στο νοσοκομείο Φιλιατών όσο και στο νοσοκομείο Κέρκυρας. Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα, δεν είχε αντιμετωπιστεί ξανά στα νοσοκομεία στα οποία υπηρέτησα. Είναι σαφές ότι πριν πάρω τις αποφάσεις μου, οι οποίες είναι κάτω από πλήρη νομιμότητα, μίλησα και με άλλους συναδέλφους και με την προϊσταμένη αρχή. Σε κάθε περίπτωση θέλω να σας πω ότι θα δείτε μια διαφορετική μέρα και κάτι καλύτερο τις επόμενες μέρες στο νοσοκομείο Χατζικώστα. Οι συνάδελφοι, οι οποίοι ανέλαβαν και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα έχουν, είναι και σε πανεπιστημιακή εκπαίδευση, έχουν και άλλα κριτήρια, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Θεωρώ ότι στα πλαίσια της διακριτικής ευχέρειας που μου δίνει ο νόμος είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει. Κοιτάξτε, δεν θα κρίνω εγώ το δελτίο τύπου της ΑΔΔΗ. Η ΑΔΔΗ κάνει τη δουλειά της. Σε κάθε περίπτωση δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όλα έχουν λυθεί και έχουν κριθεί από την ομολογία. Όλες οι αποφάσεις είναι σύνομες. Αποκαταστήθηκε για άλλη μια φορά, σας λέω, η νομιμότητα.